πολύ σημαντικό, τη δημιουργία του Μητρώου διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Ειλικρινώς, αυτές τις μέρες που συζητιέται το νομοσχέδιο, ήταν ελάχιστες οι φωνές και στην Επιτροπή και στο Δημόσιο Διάλογο, αλλά και στις ώρες εδώ που έχουμε την εξέλιξη της κουβέντας στην Ολομέλεια, φωνές που να υποστηρίζουν ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι καλώς καμωμένα. Και εδώ πέρα θα ήθελα η κριτική, καθώς η ώρα περνάει, να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη, διότι ένα βασικό ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί είναι το ζήτημα της αδυναμίας της υποτιθέμενης του παρόντος νομοσχεδίου στο θέμα της ονομαστικοποίησης των μετοχών. Σε αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχω παρά να σας παραπέμψω στην οδυνηρή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μετοχολόγιο το οποίο περιλαμβάνει υπεράκτη εταιρεία. Κάτι έχει θεσμοθετηθεί λάθος. Έτσι και θα έλεγα κιόλας ότι η κριτική είναι πάντα δεκτή και καλωσορίζω μάλιστα και το δημιουργικό πνεύμα, διότι φαίνεται ότι συζητάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αυτονόητο και είμαι αισιόδοξος και έχει διαφανεί ότι μπορούν πραγματικά να προκύψουν πάρα πολύ ευρείες συνενέσεις. Θα ήθελα με αυτή την έννοια να καλωσορίσω την πρόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού να υπερψηφίσει επί της αρχής και να δούμε, θα σας διανεμηθούν εντός ολίγου και οι νομοθετικές βελτιώσεις, οπότε και τα άλλα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν. Η δική μας πρόθεση είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού κλάδου και της επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οριζόντιες διασυνδέσεις του κλάδου της επικοινωνίας με τη δημόσια διπλωματία, την ανάπτυξη των υποδομών και της τεχνολογίας. Γι' αυτό και αν προσέξατε, προτείνουμε διυπουργικό χαρακτήρα στις δράσεις και την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων φορών του δημοσίου. Ακούμε πως ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να εκβιάσουμε και για να αποσπάσουμε εύνοια. Και ότι καθυστερήσαμε για να αποσπάσουμε εύνοια, και ότι απειλούσαμε για να αποσπάσουμε εύνοια, και ότι φέρνουμε και το παρόν νομοσχέδιο για να αποσπάσουμε εύνοια. Οτιδήποτε και να κάνουμε πάντως, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει στα σοβαρά ότι η παράταξη, την οποία έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, έχει την εύνοια της πλειονότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πιο αναλυτικά στα κεφάλαια του νομοσχεδίου. Στο πρώτο μέρος ρυθμίζεται η διαδικασία της αδειοδότησης. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πως οποιασδήποτε ενστάσεις και να έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα ήθελα να τους καλέσω τουλάχιστον τις διατάξεις περί δημοπρασίας των αδειών να τις υπερψηφίσουν. Θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θετικό μήνυμα, κρατώντας ο καθένας την ιδιαιτερότητά του και την κριτική του για το νομοσχέδιο, η οποία είναι απολύτως θεμητή, αλλά αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σαφές μήνυμα, κυρίως προς τους ενδιαφερόμενους και προς άπαντες που επιδιώκουν να διαμορφώσουν το νέο τοπίο. Ρυθμίζεται λοιπόν η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου μέσω της δημοπρασίας. Αυτό γίνεται για να αποκατασταθεί η νομιμότητα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τηλεοπτικών καναλιών και σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία κριτική που ακούγεται από ορισμένους συναδέλφους είναι ότι το φάσμα είναι απεριόριστο και ότι δεν υπάρχει η ανάγκη αδειοδότησης. Την ακούσαμε και σήμερα το πρωί αυτή την κριτική. Ομολογώ, είναι μία κριτική η οποία δεν ευσταθεί. Αναλυτικά μίλησε ο συνεφηγητής υπουργός στις επιτροπές, θα το κάνει και ξανά, για να δείξει ότι το τηλεοπτικό φάσμα δεν είναι απεριόριστο. Και κυρίως αυτό το αστήριχτο επιχείρημα δεν πρέπει να αναπαράγεται για να αποδομηθεί μία από τις βασικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου, που είναι η δημοπράτηση των αδειών. Δεν είναι απεριόριστο το φάσμα, πολύ περισσότερα θα σας πει ο συνεισηγητής και νομίζω ότι εδώ πέρα έχει και ο κόσμος πιστεί για το περί του αντιθέτου. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν είναι δυνατόν ο πάροχος δικτύου να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε άπειρο αριθμό τηλεοπτικών καναλιών. Ακούστηκε το πρωί ότι θα έπρεπε η αγορά να ρυθμίζει το πόσα κανάλια μπορούν να εκπέμψουν.
Θεωρείτε ότι έχει αναδειχθεί κάποια διαδικασία αυτορύθμισης από το τηλεοπτικό μας τοπίο, το οποίο αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο, από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η αναρχία και η ασυδοσία. Προφανώς και όχι. Έχουν αναφεί μη βιώσιμα σχήματα οικονομικά και τα παρελκόμενα προβλήματα της αλληλοδιαπλοκής με το τραπεζικό και πολιτικό σύστημα. Λέχθηκε αρκετές φορές τις τελευταίες δύο μέρες, τρεις, ότι ένας υπουργός και κατ' επέκταση η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών. Ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, δεν συνάδει με τη σύγχρονη τεχνολογική πραγματικότητα. Μικρή υπενθύμηση, κυρίως προς τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ρύθμιση είναι πανομοιότυπη με τον νόμο του 2007. Δεκτό να γίνεται κριτική, αλλά το να υψώνουμε τους τόνους και να προσπαθούμε να Μισό λεπτό. Λέω, το να υψώνετε τους τόνους και να οικοδομείτε μέσω αυτής της διάταξης ένα επιχείρημα το οποίο θα οδηγήσει στην καταψήφιση δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολιτικά λειτουργικό, αν θέλετε την άποψή μου, και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καταθέσω στα πρακτικά ένα σημείωμα από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων, σύμφωνα με το οποίο σε 7 χώρες της ΕΕ η αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου ανήκει στο πεδίο ευθύνης του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Η αδειοδότηση ανήκει στο πεδίο ευθύνης του αρμόδιου Υπουργείου. Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Φιλανδία. Δεν μεσολαβεί, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Της αποδίδει τις άδειες στο Υπουργείο. Μιλάμε για ρυθμίσεις οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τις ρυθμίσεις και τις πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ρυθμιστική αρχή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αδειοδότησης. Και στο δικό μας νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η αδειοδότηση γίνεται με διεθνή διαγωνισμό δημοπράτηση των χορηγούμενων αδειών κατόπιν προκήρυξης, όχι από τον Υπουργό, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το ΕΣΟΡΟΥ όχι απλώς εκδίδει την προκήρυξη, εκφράζει αιτιολογημένη γνώμη, και θα το αλλάξουμε αυτό, θα βελτιώσουμε τη ρύθμιση για τον αριθμό των αδειών, συλλέγει, ελέγχει τα δικαιολογητικά, κάνει προεπιλογή, που σημαίνει ότι αν κάποιος ήθελε να αποσπάσει εύνοια για να συμμετέχει και για να συμμετέχει και να πετύχει στον διαγωνισμό, κάθε άλλο παρά με την κυβέρνηση θα πρέπει να συνομιλήσει ή να συνδιαλλαγεί. Η γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ αυτή τη στιγμή, και να θέλαμε, δεν μπορεί να είναι δεσμευτική και δεν πρέπει να είναι δεσμευτική, διότι ομολόγησε το ίδιο το ΕΣΟΡΟΥ στο κείμενο το οποίο διένυμε ότι δεν έχει το επιστημονικό εκτόπισμα και την επάρκεια να κρίνει ούτε τον αριθμό των αδειών ούτε τίποτα άλλο. Και θα έλεγα λοιπόν, μη με διακόπτετε σας παρακαλώ, θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ πρέπει με γενναιότητα να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, ούτως ώστε το ΕΣΟΡΟΥ να αποκτήσει νόμιμη σύνθεση μέσα από διαδικασία ευρύτατων συνενέσεων, το επαναλαμβάνω για τα πρακτικά λοιπόν, κυρία Βιεννάκη, για να αποκτήσει νόμιμη σύνθεση και να φύγει οποιαδήποτε σκιά από τη συζήτηση ότι ορισμένοι θα προσπαθήσουν μέσω της ναρκοθέτησης της διαδικασίας της συγκρότησης του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να ναρκοθετήσουν την διαδικασία της αδειοδότησης. Άρα λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ κάνει προεπιλογή των αιτήσεων, χορηγεί και ανανεώνει άδειες, δύναται να τις ανακαλέσει σε περίπτωση παραβίασης των όρων και βεβαίως διατηρεί όλες τις υφιστάμενες αρμοδιότητές του. Προβλέπονται βέβαια και πάρα πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων. Ακούσαμε κριτικές ερχόμενες από διαφορετικές πλευρές. Άλλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, άλλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι ένα νούμερο το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της απασχόλησης αυτή τη στιγμή στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
Υπάρχει βέβαια η πρόβλεψη για τις απαιτήσεις τεχνικής πληρότητας και υποδομών. Υπάρχει απέτηση για διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πόθεν έσχεση, ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, δανειακές ακρεμότητες και υποχρεώσεις, ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, διατήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ' όλη τη διάρκεια της άδειας και βεβαίως προδιαγραφές του προγράμματος. Οι άδειες έχουν δεκαετή διάρκεια. Ο διαγωνισμός και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες χάρτες συχνοτήτων. Η τιμή εκκίνησης καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας και το ΕΣΟΥΡΟΥ ελέγχει τις υποψηφιότητες ως προς την τήρηση, όπως είπα και πριν, των όρων συμμετοχής. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα ή άλλα αδικήματα, όπως η δόλια πτώχευση. Επιχειρηματίες που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα του 3310, όπως είναι στο άρθρο 3, ιδιοκτήτες εταίροι, διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν σε εταιρείες ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές εταιρείες και βεβαίως όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν προσκομίζουν βεβαίωση τραπεζικής ενημερότητας. Θεσπίζονται κανόνες για τη διασφάλιση παροχής δικτύου ψηφιακού σήματος σε όλη την επικράτεια. Εδώ επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι που το είπα και στην διαδικασία της συζήτησης στην Επιτροπή. Εγώ και ο συνεισηγητής μου έχουμε στην προηγούμενη διακυβέρνηση δεχτεί 12 ερωτήσεις, 12 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για περιοχές της χώρας οι οποίες δεν καλύπτονται με το ψηφιακό σήμα. Και το επανέλαβα, το επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι ένα μάθημα για όλους μας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στις μεγάλες υποδομές έχει αποδειχθεί μη λειτουργική. Και με λύπη διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη σήματος αφορά περιοχές και ευαίσθητες για τα εθνικά θέματα όπως η Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η δημιουργία λοιπόν τη ΕΡΤ-ΝΕΤ βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και την πρώτερη νομοθεσία, αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία και το κοινοτικό δίκαιο. Στο παρόν νομοσχέδιο επίσης, θεσμοθετείται το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνιακής Πολιτικής. Η κυβέρνηση, έχοντας επίγνωση των κρίσιμων στιγμών για τη χώρα και με αίσθημα ευθύνης, προχωρά στη συγκρότηση και τη λειτουργία αυτού του θεσμού και στην οργάνωση των δομών επικοινωνιακής διπλωματίας, η οποία, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Δεν ανακαλύψαμε εμείς, όπως είπαν κάποιοι, την επικοινωνιακή διπλωματία και βέβαια δεν ιδρύονται σήμερα τα γραφεία τύπου επικοινωνίας στο εξωτερικό. Αντίστοιχα όργανα έχουν άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία και νομίζω ότι ούτε εκεί πέρα θα έπρεπε να κλιμακωθεί μια κριτική η οποία θα οδηγήσει στην καταψήφιση. Νομίζουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια για την αποτελεσματική παρουσίαση και υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στη διεθνή κοινή γνώμη, διότι η χώρα μας είναι μια νηστίδα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και αυτό πρέπει να είναι γνωστό στους πάντες, πάντα και διαρκώς. Και ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι αντίστοιχες λειτουργίες υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με το National Framework for Strategic Communication, Public Diplomacy Council στην Καταλωνία, Communication Delivery Board στη Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλική Υπηρεσία Ενημέρωσης της Κυβέρνησης στη Γαλλία. Συγκροτείται επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων. Με αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος είναι η διάσωση του ιστορικού οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας και η ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δυστυχώς αγνώρισαν τις τεχνολογικές εξελίξεις και υποβάθμισαν τη σημασία της διάσωσης και αξιοποίησης του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας. Για να αντιστρέψουμε αυτή τη λογική, το ΕΚΟΜΕ θα υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλειών στους τομείς οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακής τεχνολογίας. Η εταιρεία θα στελεχωθεί αποκλειστικά από ήδη απασχολούμενους στο δημόσιο υπαλλήλους και επομένως δεν πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση. Αντίθετα, ο χαρακτήρας της θα είναι αναπτυξιακός και θα υποβοηθά με κάθε τρόπο την υποστήριξη δραστηριότητας στους τομείς οπτικοακουστικών μέσων. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους
των εμπλεκόμενων Υπουργείων. Τέλος, συστήνουμε το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Πρέπει να την ενισχύσουμε αυτή τη δραστηριότητα, τη δραστηριότητα της διαδικτυακής ενημέρωσης και να υπάρξει κατά το δυνατόν καταγραφή και υπαγωγή τους στο γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση κανόνων διαφάνειας και δεοντολογίας και το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά. Πριν κλείσω και θα συντομεύσω, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα για αλλαγές στο νομοσχέδιο, οι οποίες θα σας διανεμηθούν μεταξύ άλλων. Δεν ξέρω αν σας έχουν διανεμηθεί. Δεν έχουν διανεμηθεί. Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 2 θα μιλούμε για αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών. Δεύτερον, για τα άτομα με αναπηρία, άρθρο 8, παράγραφοι 5 και 6, προβλέπονται ειδικές μέρημνες και αποδεχόμαστε την πρόταση που υποβλήθηκε για να καθοριστεί ως ελάχιστος αριθμός δελτίων ειδήσεων τα 3 ημερησίως. Από τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία και η πρόταση του Ποταμιού για μετάδοση σε πάρα πολύ συγκεκριμένες ώρες των προγραμμάτων τα οποία θα έχουν και τις λειτουργίες που θα τα κάνουν προσιτά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τρίτον, και σημαντικό, για τον αριθμό προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας, για τα περιφερειακά κανάλια. Κατανοούμε τις προτάσεις των φορέων και των βουλευτών όλων των κομμάτων και προτείνουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού τους να αποφασίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, του Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού, όχι δεν είναι χειρότερο, διότι μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω, προτείνουμε να υπάρξει μελλοντική υπουργική απόφαση για το ύψος της απασχόλησης, να φύγει η διάταξη η οποία όπως φάνηκε θα έχει πάρα πολύ αρνητικές άμεσες συνέπειες, αλλά να βρούμε το χρόνο να συζητήσουμε ένα πλαίσιο λογικής λειτουργίας, διότι αυτή τη στιγμή στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης υπάρχει εντάξει. Αυτή είναι η πρότασή μας, κύριε Αβγενάκη. Νομίζω έχουμε όλη τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις δικές σας αντιπροτάσεις. Κανένα πρόβλημα. Τέταρτον, εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και Υπουργός Επικρατείας. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος, στο άρθρο 37... Η τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα αντιμετωπιστεί από προεδρικό διάταγμα του νέου οργανισμού της, που αναμένεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητής Ανασυγκρότησης. Παραμένει σαφές ότι στις οργανικές μονάδες οι οποίες αφορούν την επικοινωνιακή διπλωματία όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και τον οργανισμό της, προείστανται αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου συμβούλων και γραμματέων επικοινωνίας. Κλείνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Νομίζω ότι έχουν ακουστεί και θα ακουστούν πολλά σχόλια για το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι μια σημαντική τομή, είναι μια νέα αρχή. Σας καλώ να κάνετε την υπέρβαση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα η αδειοδότηση και η ισχυρή προσπάθεια της πολιτείας να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Οι πάροχοι περιεχομένου μπορεί και πρέπει να είναι γνωστοί με το ονοματεπώνυμό τους, να μην κρύβονται, να μην αφήσουμε κανένα παράθυρο να κρύβονται, να παρέμβει η πολιτεία εκεί που αποδεδειγμένα οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς δεν μπόρεσαν να αποδώσουν στον πολίτη το αγαθό της ενημέρωσης όπως θα έπρεπε και να ξεκινήσουμε πραγματικά μία νέα εποχή και για τα τηλεοπτικά πράγματα, αλλά κυρίως για τις σχέσεις του πολιτικού κόσμου και με την επιχειρηματικότητα.